Να έρθουμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη του Γάλλου πρώην Προέδρου Φρανσουά Ολάν στη Θεσσαλονίκη. Ο Γάλλος πρώην Πρόεδρος επισκέφθηκε σήμερα το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Ο Φρανσουά Ολάν δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να ενδυναμώσει την παρουσία γαλλικών εταιριών στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Κωνσταντίνο Ζέρβα αναφέρθηκε στους μακραίωνους δεσμούς που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με τη Γαλλία και μίλησε για τη δυναμική της πόλης. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Φρανσουά Ολάν περνά το κατόφλι του Δημαρχιακού Μεγάρου αφού χαιρετά έναν έναν τους αντιδημάρχους. Την ευγνωμοσύνη του για τη θετική συμβολή του ηγέτη Ολάν στα δύσκολα χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας εξέφρασε ο δήμαρχος της πόλης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ένας Ευρωπαίος ηγέτης που τις δύσκολες ώρες έβαλε πάνω από οποιαδήποτε άλλη σκέψη το συμφέρον της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και προοπτικής. Συζητήσαμε και τονίσαμε την σημασία που έχει η σχέση Θεσσαλονίκης με τις αδερφοποιημένες γαλλικές πόλεις, την παρουσία γαλλικών εταιριών στην πόλη μας, κάτι για το οποίο και ο πρόεδρος Ολάν δεσμεύτηκε ότι θα συμβάλλει ούτως ώστε να γίνουν περισσότερες και σημαντικότερες. Ο κύριος Ολάν τόνισε ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του ώστε να γίνει πιο έντονη η παρουσία γαλλικών εταιριών στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη, ενωμένη σε πολιτικό αλλά και επίπεδο άμυνας, μπορεί να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση και τις απειλές. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις απειλές, από όπου και αν προέρχονται, από τη Ρωσία, από την Κίνα ή από αλλού, η Ευρώπη θα πρέπει να δράσει ενωμένη σε διάφορα επίπεδα και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά επίσης και σε επίπεδο κοινής άμυνας. Και βεβαίως στο πλαίσιο της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει επίσης ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να βοηθήσει και τις τοπικές αρχές, για παράδειγμα και τους δήμους μεταξύ άλλων, έτσι ώστε οι συνέπειες αυτών των νέων εξελίξεων να μην αποδεικνύονται πολύ σκληρές για τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους. Ο ρόλος λοιπόν της Ευρώπης και η ενότητα της Ευρώπης είναι το βασικό θέμα το οποίο σχολιάζω σε αυτό το βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε και συγκεκριμένα το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη ακόμη περισσότερο σε επίπεδο και πολιτικό και οικονομικό και στρατιωτικό. Νωρίτερα, ο κύριος Ολάν επισκέφθηκε το Γαλλικό Σχολείο Λισέ της Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινίασε την έκθεση από τον Σαρλ Ντεγκόλ στο σήμερα για τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την επίσκεψη του Προέδρου Ντεγκόλ στη Θεσσαλονίκη το 1963. Η πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη υπογράμμισε τη μακρά ιστορία της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής και του Γαλλικού Σχολείου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα βεβαίως ξεκινάμε μια σειρά εορτασμών για να γιορτάσουμε τα 60 χρόνια που συμπληρώνονται την επόμενη χρονιά από την επίσκεψη του Προέδρου Ντεγκόλ το 1963. Οπότε ο κύριος Ολάντ είναι ουσιαστικά ο δεύτερος Γάλλος πρόεδρος ο οποίος επισκέπτεται την πόλη. Και με αυτή την ευκαιρία έχουμε επιλέξει μια σειρά από λέξεις, 60 λέξεις, οι οποίες κατά την άποψή μας εκφράζουν αυτή τη στενή σχέση μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας και όλα αυτά που έχουμε πραγματοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο κύριος Ολάν δήλωσε περήφανος και ευτυχής που ακολουθεί τα βήματα του Προέδρου Ντεγκόλ στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στο Βρετανικό λαό για την απώλεια της Βασίλισσας Ελισάβετ. Je mesure ce que peut représenter pour les Britanniques la disparition de leur reine après 70 ans qu'elle a eu la charge de représenter ce grand pays. Et nous devons être aux côtés du peuple britannique pour lui faire comprendre que même si il a choisi le Brexit, les sentiments qui nous unissent demeurent et que la reine contribuait justement à l'amitié entre la France et le Royaume-Uni. Ο κύριος Ζέρβας δόρισε στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας τρία λευκόματα από τη συλλογή του Τελεογλίου Ιδρύματος Τεχνών που εκδόθηκαν επί προεδρίας του, καθώς και το ασημένιο βυζαντινό λογότυπο της Θεσσαλονίκης, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ο κύριος Ολάν να επισκεφθεί και πάλι σύντομα την πόλη. Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας χάρισε στον δήμαρχο το τελευταίο βιβλίο του, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις πριν από 2 ημέρες, ενώ τον ευχαρίστησε για τη δημιουργία του Πάρκου Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη.